Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όσο και αν προσπαθεί κανείς, αδυνατεί να δει ποια είναι η δεύτερη ευκαιρία που δίνει αυτό το νομοσχέδιο στα λαϊκά νοικοκυριά, σε μισθωτούς, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες και αγρότες που βυθίζονται όλο και περισσότερο στα χρέη. Χωρίς δυσκολία όμως μπορεί να δει την πρώτη της τάξης ευκαιρία που διαμορφώνεται για τράπεζες, για τα αρπακτικά των funds, να συγκεντρώνουν με γρήγορους ρυθμούς όχι μόνο πια την κύρια κατοικία, αλλά συνολικά την περιουσία και τα εισοδήματα των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών. Οι αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα είναι το μεγαλύτερο μέρος ενός συνολικότερου πλαισίου βαθιά αντιλαϊκών ρυθμίσεων, όπου μαζί με το σχέδιο γέφυρα που μοιάζει μάλλον με το γεφύρι της Άρτας για αυτούς που αναμένουν να σώσουν μέσω αυτού το σπίτι τους, αλλά και τις επερχόμενες αλλαγές στο νόμο Κατσέλη που μόλις ενημερωθήκαμε ότι κατέθεσε χτες το βράδυ η κυβέρνηση, βάζουν οριστική ταφόπλακα στα όποια απομεινάρια τα τελευταία φύλλα σικής της δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, η οποία βέβαια καταργείται πλήρως για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 7.000 ευρώ, οι προνομιούχοι μάλλον θεωρούνται αυτοί, ενώ για τα κατώτερα αυτών εισοδήματα τους δίνεται η λύση, είτε να πληρώνουν νίκη στο σπίτι τους και μετά να έρθουν να το αγοράσουν στην αρχική του εμπορική αξία. Όμως το νομοσχέδιο κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Δεν μιλάμε απλά για την άρση της προστασίας της κύριας κατοικίας, αλλά για μια πρωτόγνωρη και πολύ επικίνδυνη τομή, ακόμα και για το ίδιο το αστικό δίκαιο. Για πρώτη φορά καθιερώνεται η πτώχευση φυσικού προσώπου και μάλιστα με αντικειμενικά κριτήρια και με πρωτοβουλία των ίδιων των πιστωτών. Δηλαδή μπορεί να πτωχεύσει ένας μισθωτός, ένας αγρότης, ελεύθερος επαγγελματίας, όταν δεν πληρώνει το 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του για 6 μήνες και η συνολική οφειλή του ξεπερνά τα 30.000 ευρώ. Και μάλιστα στην ίδια δίνη θα βρεθούν και οι εγγυητές των δανείων, αφού ακόμα και μετά την πτώχευση του πρωτοφυλέτη δεν απαλλάσσονται από τις οφειλές και μπορούν και οι ίδιοι να βρεθούν αντιμέτωποι με δεσμεύσεις οδημάτων αλλά και με τις ανάλογες διαδικασίες πτωχεύσεων. Ξέρετε πραγματικά, κύριε της κυβέρνησης, όσο και αν επιστρατεύετε τα επιτελεία σας να κάνουν περισπούδαστες αναλύσεις για τους μπαταχτσίδες και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, το γολγοθά της υπερχρέωσης τον διαμόρφωσαν για τα λαϊκά νοικοκυριά οι αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεών σας. Τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και τον απαραίτητο κάθε φορά συμπληρωματικών κομμάτων μιας χρήσης, για να μην αδικήσω κανέναν σας, γιατί αναπτύχθηκε και αρκετή κοκορομαχία εδώ για το ποιος έσφιξε πιο σφιχτά τη θηλιά στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση όταν αυτή η συζήτηση ανοίγεται σε μια περίοδο όπου η υπερσυσσόρευση των χρεών και τα διέξοδα πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Ακόμα και αν με τις διάφορες αναστολές η κυβέρνηση μεταθέτει για λίγο αργότερα την αποπληρωμή, χωρίς όμως να σβήνεται ούτε ένα ευρώ από το βαρύτατο λογαριασμό. Είναι χαρακτηριστικές ακόμα και αυτές οι ρυθμίσεις των τροπολογιών που ουσιαστικά μεταθέτουν τους ίδιους βαρύς όρους των ρυθμίσεων για το επόμενο διάστημα, ενώ με απαράδεκτο τρόπο δεν βρήκατε να εξαιρέσετε από αυτή την εισφορά αλληλεγγύης, τους υπαλλήλους του δημοσίου και τους συνταξιούχους, και την οποία βέβαια και αυτήν την κάνετε για έναν μόλις χρόνο. Όλους αυτούς λοιπόν δεν τους αφήνεται απλά χωρίς την παραμικρή προστασία στην κύρια κατοικία τους, αλλά δίνεται και τη δυνατότητα να δεσμεύονται τα ήδη σβαραλιασμένα εισοδήματά τους μετά την πτώχευση. Πέρα βέβαια από τα ψίχουλα που ορίζονται ως εύλογες δαπάνες διαβίωσης, καταδικάζοντας τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να σέρνονται κυριολεκτικά στον πάτο της εξαθλίωσης των 500 με 600 ευρώ. Και βέβαια, η ένταξη όλων των φυσικών προσώπων στις διαδικασίες της πτώχευσης, δηλαδή η αντιμετώπιση τους με διαδικασίες που θεσμοθετήθηκαν με βάση τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων, οδηγεί και σε άλλους ακόμα επικίνδυνους νομικούς ακροβατισμούς. Κάθε εργαζόμενος, συνταξιούχος, άνεργος, αλλά και τα συγγενικά πρόσωπα αυτού μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα με ποινικές διατάξεις, όπως τα περί αποσιώπησης ή παραποίησης στοιχείων ή μια σειρά προβλέψεις για ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές, που πραγματικά αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να είναι σε θέση να αξιολογήσουν.
Είναι δυνατόν να καταχωρούνται ακόμη σε ηλεκτρονικά μητρώα πτωχευμένα φυσικά πρόσωπα και να περνάνε από κόσκινα όλα τα προσωπικά τους δεδομένα? Αυτό όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει, αυτό που δεν βρέθηκε ένας φορέας να μην τον καταδικάσει, είναι αυτή η κοροϊδία της δίθεν προστασίας των ευάλωτων οφειλετών. Ακούστε για τι προστασία πρόκειται. Αφού πρώτα μεταβιβάσουν την κυριότητα του σπιτιού τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, δηλαδή, τι είναι αυτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ένας ιδιωτικός φορέας που μπορεί να περιλαμβάνει από τράπεζες μέχρι και κάθε είδους επιχειρήσεις που καραδοκούν να κάνουν business με τα σπίτια του κόσμου στο πλαίσιο και των σχεδίων ανάπλασης των μεγάλων πόλεων. Θα δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στους οφειλέτες να γίνονται νικάριδες στο σπίτι τους, με τη μόνιμη απειλή της έξωσης και του πληστηριασμού σε περίπτωση καθυστέρησης τριών μισθωμάτων. Ακόμα και η όποια μικρή επιδότηση ενοικίου που διαφημίζεται, τα ποσά δηλαδή των 70 περίπου ευρώ, που διαφημίζεται ότι θα δοθεί σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, στα οποία προστέθηκαν και αυτόν τη σημαντική μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων το τελευταίο εξάμενο, πετώντας ακόμα περισσότερους έξω από αυτές τις ρυθμίσεις, δεν είναι παρά μια επιπρόσθετη διασφάλιση για τις τράπεζες ότι θα εισπράξουν ουσιαστικά εγγυημένα από το δημόσιο τα ποσά αυτά. Ποσά που δεν πρόκειται να αναζητηθούν πίσω ακόμα και στην περίπτωση του πληστηριασμού του σπιτιού. Μονάζιγα δηλαδή για τις τράπεζες. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλους, αλλά για όσους αφού γίνουν φύλο και φτερό τα στοιχεία τους, αποδειχθεί ότι ακουμπάνε τον πάτο της φτώχειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι όροι που τίθενται για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι ακόμα αυστηρότεροι από την πανθομολογούμενη αποτυχημένη πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία κατάφερε να ενταχθούν μόλις 3.500 οφειλέτες. Και σε αυτούς, τους πιο ευάλωτους οφειλέτες, λέτε ότι μπορείτε μετά από 12 χρόνια να αγοράσετε ξανά από την αρχή το σπίτι σας, στην εμπορική αξία που θα ορίσει ο ίδιος ο ιδιωτικός φορέας, χωρίς να αφαιρεθούν από τα ποσά αυτά ούτε τα μισθώματα όλων αυτών των χρόνων, ούτε ό,τι έχει καταφέρει να αποπληρώσει από το δάνειό του πριν την πτώχευση. Οι τράπεζες δηλαδή θα παίρνουν το επίδομα νοικίου από το κράτος, θα παίρνουν τα μισθώματα, θα πάρουν ό,τι έχει καταφέρει κάνοντας πραγματικά. Στερώντας τους πραγματικά από τα εισοδήματά τους για να πληρώσουν τα δάνειά τους και βέβαια μετά θα μπορεί να ξαναπουλήσει τα σπίτια στην ίδια εμπορική αξία. Χρησιμοποιείτε μάλιστα ως άλοθη σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις ότι και στα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια για την προστασία της πρώτης κατοικίας ο οφειλέτης χρειαζόταν να καταβάλει σχεδόν την αξία του για να σώσει το σπίτι του. Αυτό είναι αλήθεια και επιβεβαιώνει, αν θέλετε, την κριτική που έκανε το ΚΚΕ και σε όλες τις εκδοχές του λεγόμενου νόμου Κατσέλη, ότι δηλαδή με αυτού του είδους τα νομοθετήματα ουσιαστικά το κράτος παρεμβαίνει για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των τραπεζικών ομίλων, για να εξασφαλίσει την ίσπραξη των απαιτήσεων που θα ήταν πολύ αβέβαιο, αν όχι αδύνατο, να εισπραχθούν σε συνθήκες κρίσης και μαζικής απότομης μείωσης των εισοδημάτων. Και δεν αποσκοπεί αντίθετα στο να διευκολύνει, να δώσει όπως διαχρονικά λέγεται δεύτερη ευκαιρία στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. Στην ίδια κατεύθυνση, σε αυτήν τη ουσιαστική ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων, στην αντίθετη μάλλον κατεύθυνση, σε αυτήν τη ουσιαστική ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων από τα συσσωρευμένα και μη διαχειρίσιμα χρέη σε τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, που είναι απόρρια, αν θέλετε, τη επίθεση που δέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, είναι η πρόταση νόμου που κατ' επανάληψη έχει καταθέσει το ΚΚΕ και σε αυτήν, όπως και στην προηγούμενη κυβέρνηση, όμως αυτήν αρνείστε έστω και να τη συζητήσετε στο όνομα των αντοχών της οικονομίας. Βασική λογική της πρότασης του ΚΚΕ είναι η δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες με διαγραφή των τόκων και κούρεμα στο μισό του κεφαλαίου με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει για στεγαστικά δάνεια ως 200 ευρώ, αλλά και μέρους των οφειλών προς το δημόσιο και τα ταμεία, μείωση των επαγγελματικών δανείων των μικρών ΕΒΕ, αλλά και των φτωχών αγροτών, στο 30% αν διατηρούν την επιχείρησή τους και στο 50% για όσους έχουν κλείσει και έχουν μείνει άνεργοι, για δάνεια έως και 300.000 ευρώ. Και βέβαια μια σειρά άλλα μέτρα που αφαιρούν μέρος των βαρών ώστε πράγματι να μπορούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους και όχι να σέρνονται στο διηνεκές σε μόνιμη ομοιρία. Σε τέτοια ομοιρία καταδικάζει η κυβέρνηση και τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, τους οποίους δεν μπορούν να βγάλουν από την υπερχρέωση τα πυροσβεστικού χαρακτήρα μέτρα προσωρινών αναστολών πληρωμών που πήρε
η κυβέρνηση και τα οποία απλά μεταθέτουν τα αδιέξοδα για το προσεχές διάστημα χωρίς να τους δίνει καμία ουσιαστική ελάφρυνση. Στην καλύτερη περίπτωση μοιράζει νέα δάνεια. Κάπως έτσι διαφημίζονταν ως χρυσή ευκαιρία και τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ, τα οποία εδώ και μια εικοσαετία, σε συνθήκες μάλιστα σαφέστατα πιο ανθυρές, δεν έχουν καταφέρει να εξοφλήσουν οι επαγγελματίες, και έρχεστε ξανά τώρα να τα φέρετε προς ρύθμιση με την τροπολογία, αφού βέβαια πρώτα με απαράδεκτο τρόπο τα πέρασαν εκβιαστικά στην εφορία. Αντίθετα βέβαια, η κυβέρνηση ακόμα και στις πολύ δύσκολες σημερινές συνθήκες αγνοεί τα δίκαια αιτήματα αυτοαποσχολουμένων για την ένταξη στο αφορολόγητο, για οριστική κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και διαγραφή μέρους των χρεών που φορτώθηκαν στην προηγούμενη κρίση προς την εφορία, τα ταμεία και τις τράπεζες. Δεν ξεχνάτε όμως με καμιά ευκαιρία να ενισχύσετε τους ιδιωτικές κλινικές των τους ιδιώτες κλινικάρχες, που και σε αυτή την τροπολογία φέρνετε άρθρο με το οποίο τους απαλλάσσετε από την υποχρέωση για την επιστροφή του 5% των νοσηλείων προς το δημόσιο, και μάλιστα αναδρομικά, επιστρέφοντάς τους και ό,τι τυχόν έχουν καταβάλει τη φετινή χρονιά. Για τους αυτοαποσχολούμενους όμως, τι βαφτίζεται με θράσος ως δεύτερη ευκαιρία? Ότι μετά την πτώχευση θα διατηρεί ο επαγγελματίας την άδεια άσκησης επαγγέλματος για να ξεκινήσει ξανά. Αφού δηλαδή θα έχει χάσει όλη του την περιουσία, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας, την επαγγελματική του στέγη, τα επαγγελματικά του εργαλεία, τα χωράφια του, αφού θα τον ξαλαφρώσετε από μέρος του ετήσιου εισοδήματος προκειμένου να επιπληρωθούν τα χρέη του, έτσι ανάλαφρος από τέτοια περιτά βάρη, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να αναμετρηθεί με την ίδια αντιλαϊκή πολιτική που τους έφτασε στη χρεοκοπία. Πραγματικά μας δημιουργεί απορία το πώς σκεφτήκατε μια τόσο σοβαρή σανίδα σωτηρίας. Και ρίχνετε όλα σας τα προπαγανδιστικά επιτελεία, με την αμέριστη βέβαια συνεισφορά και των γνωστών συνδικαλιστικών ηγεσιών, να παρουσιάζουν ως επιπρόσθετη εξασφάλιση παράγοντα που θα αποτρέψει, λέτε, το απεχθές σενάριο της χρεοκοπίας, τη θέσπιση ηλεκτρονικού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών και διάφορες συμβουλευτικές δομές, λες και το πρόβλημα των αυτοαποσχολουμένων είναι η άγνοια ή η έλλειψη ενημέρωση για το που βαδίζει η επιχείρησή του και όχι τα μειωμένα εισοδήματά τους, ειδικά στις συνθήκες της κρίσης. Όχι η κυριαρχία των μονοπωλίων στην αγορά και οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οδηγούν στην πτώχευση. Αντίστοιχη κοροϊδία είναι να παρουσιάζεται ως σωτήριο τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, όταν οι τράπεζες αποκτούν πρωτοκαθεδρία σε αυτόν, ακόμα και από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν δεσμεύονται να συμμετάσχουν σε αυτόν, ενώ είναι και οι ίδιες που καθορίζουν τα δεδομένα στο υπολογιστικό εργαλείο με βάση το οποίο θα γίνονται οι ρυθμίσεις του συμβιβασμού. Με βασικό κριτήριο να μην έρχεται η τράπεζα σε χειρότερη θέση από αυτή που θα ερχόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους οφειλέτες, όταν ήδη σήμερα είναι γνωστό ότι οι τράπεζες δυναμητίζουν κάθε προσπάθεια διακανονισμού των οφειλών, θέτοντας όρους που είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν. Και είναι τέτοια η μεροληψία σας προς τις τράπεζες που φτάσατε στο σημείο να τους δίνετε τη δυνατότητα να καθορίζουν ακόμα και το σύνδικο πτώχευσης, εξαφανίζοντας και την ελάχιστη εγγύηση αμεροληψίας. Μάλιστα, ακόμα και για τις εκκρεμείς πτωχεύσεις το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους δανειστές να επιλέξουν εκείνη ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, αν θα ισχύσει ο προηγούμενος πτωχευτικός κώδικας ή οι σημερινές ρυθμίσεις. Την ίδια ώρα, αντίθετα, σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, η κήρυξη της πτώχευσης ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων, αφού προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας και μάλιστα χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, προκειμένου η προβληματική επιχείρηση να αποδοθεί καθαρή στους νέους ιδιοκτήτες. Και αυτό την ώρα που διατηρείτε την αθλειότητα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο που έδωσε προτεραιότητα στις τράπεζες να ικανοποιούνται πριν από τις απαιτήσεις των εργαζομένων της επιχείρησης. Το ΚΚΕ καταθέτει ξανά σήμερα τροπολογία. Την είχαμε καταθέσει και σε άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τότε ο Υπουργός είπε ότι σκοπεύεται να ρυθμίσετε τα ζητήματα αυτά με τη συνολική αναθεώρηση του πτωχευτικού κώδικα.
Επειδή όμως τη σπουδή σας να διευκολύνετε τις τράπεζες, μάλλον σας διέφυγαν τέτοιου είδους δευτερεύουσες ρυθμίσεις, σας δίνουμε τη δυνατότητα να διορθώσετε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση σε βάρος των εργαζομένων που περιμένουν για χρόνια την καταβολή των δεδουλευμένων και αποζημιώσεων και αν περισσέψει κανένα ψίχουλο μετά την ικανοποίηση των τραπεζών, ικανοποιούνται μαζί με το δημόσιο και τα ταμεία. Με την τροπολογία ζητάμε την πλήρη υπερπρονομιακή ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων στο σύνολό τους, πριν από όλες τις απαιτήσεις και όχι με ποσοστά, κύριε Πρόεδρε, μια μικρή ανοχή. Ενώ η ικανοποίηση των τραπεζών ζητάμε να γίνεται μετά την ικανοποίηση του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το νομοσχέδιο είναι έντονη και η σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν αφορά μόνο το προβάδισμα που έδωσε στις απαιτήσεις των τραπεζών έναντι των εργαζομένων, το οποίο δεν σώθηκε βέβαια με τις τροποποιήσεις που έγιναν το 2018, κάνοντας τη χάρη στους εργαζόμενους να μπορούν κατά προτεραιότητα να εισπράξουν μόνο τα δεδουλευμένα 6 μηνών, αλλά έβαλε έντονη τη σφραγίδα του και στη διάλυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας για να απαλλάξει τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια για τα οποία τώρα πραγματικά δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας που θα ζήλευαν και οι αστέρες του Hollywood που μας θύμισε προχθές ο κύριος Τσακαλώτος. Ενώ θωράκισε και το ξεσπίτωμα του λαού με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τη μετατροπή σε ιδιώνυμο αδίκημα την πάλη εναντίον τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτό το έγκλημα σε βάρος του λαού δεν έχει λοιπόν μόνο τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα έρχεται να παίξει το ρόλο της ως γνήσιο αστικό κόμμα. Έχει και τη σφραγίδα και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και εγγυητεί την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπηρετούν με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αλλά με τον ίδιο ζήλο της ιερές αγελάδας της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει αυτό το αντιλαϊκό έκτρωμα και καλεί τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα να απαντήσουν στο πραγματικό δίλημα. Αν θα δεχτούν να ζουν σε μόνιμη χρεοκοπία για να πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους οι τράπεζες και οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ή αν θα δυναμώσουν τον αγώνα τους για να πάρουν πραγματικές ανάσες για να περάσουν στην αντεπίθεση με σημαία τις δικές τους ανάγκες. Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου, ώστε ο καθένας να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι σε αυτό το έκτρωμα που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση.